Ιησού, και ξέρουμε ότι η λατρεία και η προσευχή προετοιμάζει την καρδιά μας και το πνεύμα μας για να πάρουμε το λόγο του Θεού. Και ένα από τα βασικά κομμάτια που πρέπει να διδαχθεί ο λαός του Θεού είναι ένα, να βλέπεις το πρόσωπο του Θεού. Για σκεφτείτε ένας πατέρας να έχει ένα παιδί και να πηγαίνει κάθε μέρα το παιδί και του λέει «Πατέρα, τι έχεις στην τσέπη». Άλλο να βλέπουμε στην τσέπη του Θεού και άλλο στο πρόσωπο του Θεού. Όταν βλέπουμε στο πρόσωπο του Θεού, η τσέπη του Θεού είναι για μας, είναι δοσμένη, είναι ανοιχτή. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, ζητάτε λέει τη βασιλεία μου, τη δικαιοσύνη μου και όλα τα άλλα ήδη έχουν δοθεί και θα προσθεθούν. Και η λατρεία έχει να κάνει στο πρόσωπο του Θεού. Ο Θεός είναι κάποιος. Και πρέπει να περνάμε και να δίνουμε χρόνο κάθε μέρα στη σχέση μαζί του. Να του μιλάμε, να τον ζητάμε, να του γνωρίζουμε λέει τα πάντα και εκείνος θα μας διευθύνει. Αρκεί να έχουμε προσωπική επαφή πρόσωπο με πρόσωπο. Γι' αυτό και στην Εκκλησία ένα από τα κομμάτια που μαθαίνουμε είναι να λατρεύουμε το πρόσωπο του Κύριου με το πνεύμα. Και όταν η λατρεία και η προσευχή μας είναι πνευματική, τότε έχουμε πίστη και δύναμη. Έχουμε εξουσία ενάντια στο πνεύμα της αμαρτίας και της πλάνης. Γιατί είμαστε πνευματικά δυνατοί. Και όταν κάτι είναι στο πνεύμα δυνατό, κυριαρχεί στο πνεύμα του κόσμου. Έχουμε ιδιαίτερη και μπορούμε να αντισταθούμε στη σάρκα, γιατί το πνεύμα μας είναι δυνατό, γι' αυτό πλήρωσε ο Χριστός, πέθανε, αναστήθηκε, για να μπορεί το Άγιο Πνεύμα να έχει πνευματική σχέση μαζί μας και να λατρεύουμε τον Θεό. Γι' αυτό όταν λατρεύαν οι Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός έφερνε νίκη, νικούσε. Το ίδιο γίνεται και σήμερα. Κάθε φορά που ξέρουμε να σταθούμε και να το λατρέψουμε, γιατί η λατρεία είναι πίστη. Είναι ομολογία πίστης ενάντια στο πνεύμα του κόσμου. Πώς ήταν ο Σεντράκ, ο Μισάκ και ο Ευθενεγό. Λέει η βασιλιά, εμείς δεν θα λατρέψουμε την εικόνα σου, γιατί λατρεύουμε τον αληθινό Θεό. Και όταν ένας άνθρωπος δεν υποκλίνεται στη σάρκα, δεν υποκλίνεται στην αμαρτία, τι κάνει, λατρεύει τον αληθινό Θεό πνευματικά. Και βρίσκει ιδιαίτερη χάρη τον Κύριο στη ζωή του. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό δεν πρέπει να αμελούμε ημέρα και νύχτα να ευχαριστούμε τον Θεό κατά πάντα για να μπορεί ο Θεός να εργαστεί στο πνεύμα. Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Και πώς μιλάει ο Θεός, πνευματικά μιλάει. Και σήμερα θα δούμε το τελευταίο μήνυμα που έχει να κάνει για τους γάμους, τι είναι ο φυσικός γάμος, τι είναι ο ψυχικός γάμος, τι είναι ο πνευματικός γάμος. Και το ολοκληρώνουμε και θέλω να σας πω όποιος θέλει να μπει στο ίντερνετ να τα δει. Ο αριθμός που ο Θεός έχει φτάσει η επισκέψη στο ίντερνετ είναι εξωφρενικό, είναι καταπληκτικό. 135.000. Που σημαίνει ότι κάποιοι ενδιαφέρονται και ακούνε αυτά τα κηρύγματα γιατί ο Θεός μιλάει. Δεν μπορείς να πείσεις ανθρώπους να το κάνουν, αλλά δεν το εργαστεί ο Θεός. Αν ο άνθρωπος έπεσε, έπεσε και ο γάμος. Αν στους τελευταίους χρόνους θα υψωθεί η Εκκλησία, θα υψωθεί ο άνθρωπος, υψώνεται και ο γάμος. Και το ερώτημα το είδαμε για να καταλάβουμε όλα αυτά, πρέπει να ακούσουμε και τα δύο προηγούμενα κηρύγματα για να το δέσουμε. Το σίγουρο είναι ότι ο Θεός συγχωρεί τους ανθρώπους για να μπορέσει να τους φέρει στο τελειωτικό θέλημά του που είναι πνευματικό και δεν σπάει. Γιατί όταν ο Θεός έκανε τον άνθρωπο στον παράδεισο και έθεσε τον πρώτο γάμο, λέει όσους ο Θεός ένωσε, άνθρωπος δεν μπορεί να τους χωρίσει, είναι πνευματικό. Και αυτό που έχει ενώσει ο Θεός είναι πνευματικό και δεν μπορεί να σπάσει. Έπεσε ο άνθρωπος, έπεσε και ο γάμος. Και το ερώτημα είναι στον κόσμο οι άνθρωποι που ζουν πνευματικά, όχι, είναι πλάσματα του Θεού. Έχουν χάσει το πνευματικό φως γιατί δεν ξέρουν τον Χριστό. Ο Θεός που σ' αγαπάει, βεβαίως που σ' αγαπάει. Είναι μαζί τους, είναι μαζί τους. Για ποιο σκοπό είναι μαζί τους? Για να τους φέρει στο φως. Είναι με το γάμο τους. Είναι. Για ποιο σκοπό είναι? Να τους φέρει από το φυσικό στο πνευματικό. Αλλά δεν έχουν πνευματικό φως γιατί είναι πλάσματα. Και έδωσε και ένα ωραίο παράδειγμα. Πώς είναι στην Καλυθέα, έχει πολλούς τυφλούς. Έχουν χάσει την όραση. Και προχωράνε στους δρόμους και έχουν ένα μπαστούνάκι. Και όταν χτυπάνε σε κάποιο πεζοδρόμιο, πηγαίνουν κάποιοι άνθρωποι και με αγάπη τους πιάνουν. Για να τους πάνε στην πορεία τους. Έτσι βλέπει και ο Θεός τα πλάσματά του. Δεν τα βλέπει με καταδίκη, τα βλέπει με αγάπη για να τους οδηγήσει στο φως. Και όταν οι άνθρωποι έρθουν στο φως, έρθουν στον Χριστό, τότε γίνεται πνευματική αποκατάσταση στη ζωή τους και
να σπάσει. Που σημαίνει αν κάποιος άνθρωπος στο παρελθόν έκανε κάτι που δεν πήγε και ήρθε στον Χριστό με μετάνοια, ο Θεός τον συγχωρεί, βεβαίως τον συγχωρεί. Γι' αυτό το είδο έχουμε πέντε ανθρώπους. Ο ένας ήταν λάτρευε τον Βούδα. Ο άλλος λάτρευε τον εαυτό του. Ο άλλος λάτρευε κάτι άλλο. Ο άλλος έκανε κάτι. Και έρχονται όλοι στον Χριστό και οι πέντε. Και λένε, Κύριε, συγχώρεσέ μας γιατί κάναμε λάθος, αμαρτήσαμε. Το αίμα του Ιησού τους καθαρίζει όλους από κάθε αμαρτία. Έτσι και ένας γάμος αν δεν πήγαινε, φυσικός γάμος, δεν έφτασε ποτέ στο πνεύμα, ευχόμαστε όλοι οι γάμοι να πηγαίνουν καλά. Αν όμως κάτι δεν έφτασε, αυτός ο άνθρωπος έχει δικαίωμα από το αίμα του Ιησού. Γιατί το αίμα του Ιησού καταστρέφει το παρελθόν, αρκεί αυτό να έχει λήξει στις καρδιές των ανθρώπων, από τις καρδιές τους και από τον ίδιο τον Θεό. Ευχόμαστε κανένας να μην φτάνει εκεί, γιατί όταν ένας άνθρωπος κάνει ένα γάμο και δεν πηγαίνει, αυτό φέρνει πόνο στη ζωή του, φέρνει προβλήματα, φέρνει στεναχώρια στη ζωή του, στη συγγενεία του παντού. Και πηγαίνει ο καθένας στον Χριστό για να βρει χάρη, για να μπορέσει αυτή η χάρη να φέρει τους ανθρώπους στο πνευματικό κομμάτι. Και σήμερα θα μιλήσουμε τι είναι ο πνευματικός γάμος. Είναι αυτό που δεν σπάει. Είναι αυτό που έχει να κάνει πνεύμα με πνεύμα. Και όταν ο Θεός φτάσει να μπορεί να μιλάει πνεύμα με πνεύμα στους ανθρώπους, αυτό δεν σπάει γιατί είναι πνευματικό. Αν όμως δεν φτάσει στο πνεύμα, είναι φυσικό, είναι ψυχικό, είναι ανθρώπινο, ευχόμαστε κανένα να μην αποτυχαίνει, αλλά όταν πάνε στον Χριστό, ο Θεός τους συγχωρεί. Το αίμα του Ιησού καθαρίζει τους ανθρώπους από όλο το παρελθόν και δίνει το δικαίωμα στους ανθρώπους να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους. Αν κάποιος θέλει να μείνει έτσι, μένει έτσι. Αν κάποιος δεν μπορεί, ο Θεός να τον οδηγήσει και να τον κατευθύνει εκείνος. Αλλά σίγουρα το αίμα του Ιησού καταστρέφει το παρελθόν από όλους τους ανθρώπους. Για σκέψου να πάει ένας άνθρωπος στον Χριστό και να πει, Κύριε, έκανα ένα γάμο στο παρελθόν σε ηλικία 20 χρονών. Έκανα μια απόφαση. Παρασύρθηκα. Δεν πήγε ο γάμος. Και να πάει στον Χριστό και να του πει ο Χριστός, σε συγχωρώ από όλα, αλλά αυτό δεν στο λύνει. Και να πάει ένας βουδιστής, ένας ομοφυλόφιλος, και να πει, Κύριε, εγώ λάτρευα τον Βούδα και είχα αυτό. Και να του πει ο Χριστός, εσένα σε καθαρίζω από όλα τα πράγματα. Τότε δεν είναι προσωπολήτης ο Θεός. Αυτό που ο Θεός ένωσε και δεν σπάει είναι πνευματικό. Αλλά για να μην σπάει πρέπει οι δύο άνθρωποι να ακούσουν τον Θεό στο πνεύμα. Αν δεν φτάσουν να ακούσουν τον Θεό στο πνεύμα, τον ακούνε στην ψυχή, στη σάρκα. Και ο Θεός σαν καλός πατέρας τους οδηγεί να μπορέσει να τους αυξήσει. Πώς είναι στη ζωή, έχουμε επίπεδα αύξησης. Ο καθένας επιθυμεί την αύξηση. Έτσι είναι και ο Θεός επιθυμεί τα πλάσματα να προχωρήσουν, να έρθουν στον Χριστό, να ξεκινήσουν ψυχικά και να φτάσουν στο πνευματικό. Γι' αυτό και η Εκκλησία στους τελευταίους χρόνους θα μεγαλώσει πνευματικά, για να μπορεί να φτάσει στο να ακούει από τον Θεό στο πνεύμα. Και όταν φτάσει να ακούει στο πνεύμα, τότε καταλαβαίνει πνευματικά τον λόγο του Θεού. Έτσι, ευχαριστώ τον Θεό. Σίγουρα όλα αυτά καλό είναι κάποιος να πάρει συντάκια να τα ακούσει, για να ακούσει και τα τρία κηρύγματα που είπαμε. Γιατί σίγουρα ο Θεός δίνει χάρη στον άνθρωπο, καθαρίζει τους ανθρώπους από το παρελθόν και τους δίνει ευκαιρία. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν καταδικάζει τους ανθρώπους. Τους δίνει την ευκαιρία να σταθούν στα πόδια τους και να κτίσουν μια ζωή πνευματική για να γνωρίσουν πάνω απ' όλα τον Χριστό. Και όταν ο Χριστός μπει κυρίαρχο στη ζωή τους, τότε μπορούν και καταλαβαίνουν από το πνεύμα του Θεού στη ζωή τους πνευματικά. Αν κάποιος έκανε στο παρελθόν ένα λάθος και δεν πήγε, το αίμα του Ιησού τον καθαρίζει. Το αίμα του Ιησού καθαρίζει όλους τους παραβάτες, τους αμαρτωλούς και τους κάνει φρέσκους ανθρώπους στο Θεό. Και ξέρετε, η συγχώρεση του Θεού είναι μέσα στο αίμα του Ιησού. Και η χάρη του Θεού δεν είναι ένας άνθρωπος να κάνει πράγματα που δεν είναι καλά ή δεν πήγανε. Η χάρη του Θεού είναι να μπορούμε να μεγαλώσουμε στο πνεύμα και όταν μεγαλώσουμε στο πνεύμα, τότε μπορούμε να ακούμε τον Θεό πνευματικά. Και όταν ακούμε πνευματικά, κάθε απόφαση και επιλογή είναι πνευματική και τη στηρίζει ο Θεός. Όσο είμαστε αδύνατοι, θα κάνουμε και λάθος επιλογές, θα κάνουμε και λάθος βήματα. Γι' αυτό πήγαν κάποιοι άνθρωποι μια γυναίκα στον Χριστό. Και λένε, Κύριε, αυτή η γυναίκα διέπραξε μοιχεία. Και τι έγινε, λέει,
Και σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή πρέπει να λιθοβοληθεί. Και τι έγινε, άρχισε κάτι να γράφει κάτω ο Χριστός. Και τι έγραφε κάτω. Στη γη είχε έχει να κάνει με τον σαρκικό άνθρωπο. Ο σαρκικός άνθρωπος κουβαλάει αμαρτία. Και τι έγραφε ο Χριστός κάτω. Έγραφε τις αμαρτίες των ανθρώπων. Ο ένας είναι αυτό, έχει αυτή την αμαρτία, ο άλλος έχει αυτή την αμαρτία, ο άλλος έχει αυτή την αμαρτία. Και τι λέει ο Χριστός, ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτε. Και επειδή κανένας δεν είναι αναμάρτητος, όλοι είμαστε παραβάτες των Θεών. Αυτή η γυναίκα διέπραξε αυτή την παράβαση, ο άλλος Παρισαίος έκανε αυτή την αμαρτία, ο άλλος έκανε αυτή την αμαρτία. Κανένας δεν είναι αναμάρτητος. Και τι λέει ο Χριστός, γυναίκα λέει, πού είναι η κατηγορία σου. Δεν σε καταδικάζει κανένας, ούτε εγώ σε καταδικάζω. Αν ο Χριστός δεν καταδικάζει κανέναν άνθρωπο με το αίμα του, ποιος είμαι εγώ να τον καταδικάσω. Αν το αίμα του Ιησού συγχωρεί όλους τους ανθρώπους, ποιος είμαι εγώ να τον καταδικάσω και να του βάλω ενοχές. Το αίμα του Ιησού καταστρέφει τις ενοχές και φέρνει τους ανθρώπους σε πνευματική ελευθερία, γιατί ο άνθρωπος όσο ζει στη σάρκα κάνει λάθη. Και τα λάθη είναι επιλογές παραβάσεις που ακολουθούν τη σάρκα. Όταν όμως μεγαλώνει στο πνεύμα, κάνει αποφάσεις και επιλογές πνευματικές. Γιατί και ο πρώτος Αδάμ έπεσε και ήταν επιλογή και έπεσε, απόφαση ήταν. Θα μπορούσε να μην πέσει ο πρώτος Αδάμ. Και πού το ξέρουμε αυτό ότι θα μπορούσε να μην πέσει, ο δεύτερος ο Αδάμ που είναι ο Χριστός, μας δείχνει ξεκάθαρα ότι θα μπορούσαμε να μείνουμε μέσα στον παράδεισο. Ο πρώτος μας έβγαλε από τον παράδεισο και ο δεύτερος μας βάζει. Ο δεύτερος Αδάμ μας έβαλε ξανά στον παράδεισο. Αλλά ο Χριστός μας διδάσκει ότι πρέπει να ολοκληρωθούμε στο πνεύμα. Γι' αυτό η Εκκλησία στους τελευταίους χρόνους θα ανέβει επίπεδα. Όπως είναι στη ζωή ένας άνθρωπος, ξεκινάει από μωρό, μετά γίνεται έφηβος, μεγαλώνει και γίνεται άντρας. Και αν ρωτήσουμε δύο γονείς, τα παιδιά στην ηλικία τη μικρή κάνανε λάθη. Κάνανε. Οι γονείς τα συγχωρούσανε. Τα συγχωρούσανε. Γιατί τα συγχωρούσανε. Για να ξανακάνουν τα λάθη, για να βελτιωθούν από τα λάθη. Ο Θεός συγχωρεί, και ποιο λόγο συγχωρεί, για να βελτιωθούμε στις αποφάσεις και στα λάθη. Αν ο Θεός δεν συγχωρεί, τότε πού να πάει ο άνθρωπος. Ο Θεός και συγχωρεί, γιατί το αίμα του Ιησού καθαρίζει τους ανθρώπους από το παρελθόν. Και όταν δύο άνθρωποι φτάσουν να πούνε στο πνεύμα, αυτό είναι μετάκλειδο. Και να θέλεις να το σπάσεις, δεν σπάει. Γιατί έχει γίνει δέσμευση στο πνεύμα. Όταν όμως φτάσει στο πνεύμα, σημαίνει ότι ο Θεός μίλησε πνεύμα με πνεύμα. Και δεν μπορεί να σπάσει, γιατί είναι αμετάκλητο. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί η Εκκλησία στους τελευταίους χρόνους θα ολοκληρωθεί στην πίστη, στη γνώση και στην αγάπη. Που σημαίνει θα βγει από το σαρκικό κομμάτι και θα ακούει στο πνεύμα. Θα γράφει ο Θεός στο πνεύμα. Και αυτό είναι αμετάκλητο. Οτιδήποτε δεν έχει γράψει ο Θεός στο πνεύμα, γι' αυτό είπαμε πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας. Στην έξοδο, καθώς βγήκαν από τον Ισραήλ, υπήρχε η εβδομάδα των Αζήμων. Με την έξοδο ξεκινάει μια εβδομάδα πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας στους τελευταίους χρόνους. Αυτή η εβδομάδα των Αζήμων είναι μια προφητεία που εκπληρώνεται στους τελευταίους χρόνους. Πριν από την έξοδο υπάρχει η εβδομάδα των Αζήμων. Όπου υπάρχει το 7, υπάρχει μια εποχή του Θεού. Γι' αυτό στην Αποκάλυψη υπάρχει 7 φορές το 7. Που σημαίνει στους τελευταίους χρόνους υπάρχει μια τελευταία Πεντηκοστή. Και σε αυτή την Πεντηκοστή τι γίνεται, υπάρχει μια προφητεία των Αζήμων. Τι γινόταν στην εβδομάδα των Αζήμων, υπήρχε εντολή από τον Θεό. Κανένας Ισραηλίτης να μην τρώει από το ένσημο ψωμί, αλλά όλοι να τρώνε από το άσημο. Που σημαίνει ο χριστιανισμός έχει δύο επίπεδα. Στην παλιά Διαθήκη ακούγανε τον Θεό ψυχικά οι άνθρωποι. Δεν μπορούσε να ακούσουν τον Θεό στο πνεύμα γιατί δεν είχε χυθεί το αίμα του ίσο. Ο χριστιανισμός σήμερα είναι σε δύο επίπεδα. Έχουμε τον ψυχικό χριστιανισμό που ακούν οι άνθρωποι στην ψυχή και ζουν με το ένσημο ψωμί. Έχει να κάνει με τη γνώση που δεν έχει την πλήρη αποκάλυψη του Θεού. Και το άσημο ψωμί είναι να μπορεί το πνεύμα σου να ακούει τον Θεό στο πνεύμα. Και το αίμα του Ιησού βοηθάει τον Θεό να ακούσουμε στο πνεύμα. Και όταν τρως αυτό το άσημο ψωμί είναι η πνευματική αποκάλυψη που γράφει ο Χριστός και ο Θεός στο πνεύμα σου. Αυτή η γνώση δεν μπορεί να σπάσει. Οτιδήποτε είναι ένσημο, ο Θεός δεν το στηρίζει τελευταίους χρόνους. Θα στηρίξει το άσημο.
αυτό που μπορεί να ολοκληρώσει την Εκκλησία για να μπορέσει να την προετοιμάσει για την αλλαγή στους τελευταίους χρόνους. Ο Θεός δεν κάνει τίποτα, δεν είναι προφητικό και πνευματικό. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί από την άλλη Κυριακή θα μιλήσουμε έτσι πάλι για τα έσχατα γεγονότα. Αν η Εκκλησία δεν ξέρει ποιες προφητείες εκπληρώνονται στους χρόνους που ζούμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τους χρόνους του Θεού. Και σίγουρα ο Θεός δεν κάνει τίποτα αν δεν είναι πνευματικό και δεν είναι προφητικό μέσα στις γραφές. Το θέλημα του Θεού είναι κανένας άνθρωπος να μην αμαρτάνει. Έλατε που αμαρτάνουν οι άνθρωποι. Και πού θα πάνε αυτό αμαρτάνουν οι άνθρωποι, στον Χριστό να τους συγχωρήσει. Το τέλειο θέλημα του Θεού είναι κανένας γάμος να μην αποτυχαίνει. Έλατε που αποτυχαίνουν οι γάμοι γιατί είναι ψυχικοί άνθρωποι. Πού θα πάνε. Θα πάνε στον Χριστό να τους καθορίσει με το αίμα για να τους δώσει αποκατάσταση στο πνεύμα. Γιατί όταν ο Θεός έκανε το γάμο στον κήπο της Εδέμ, ο πρώτος Αδάμ δεν ήταν σαρκικός. Άκουγε τον Θεό πνεύμα με πνεύμα. Το ερώτημα είναι ένας χριστιανός σήμερα που αναγεννέται. Αναγεννήθηκε. Είναι, μπορεί να ακούσει τον Θεό στο πνεύμα κατά πάντα. Είναι σαν ένα παιδί που γεννιέται. Μεγαλώνει, μπουσουλάει, μπουσουλάει, μετά στέκεται στα πόδια, περπατάει, που σημαίνει σε αυτή την ανάπτυξη θα κάνει και λάθη, θα κάνει και αποφάσεις λάθος και θα κάνει και επιλογές λάθη, που σημαίνει ο Θεός Πατέρας τον συγχωρεί για να τον βοηθήσει να ολοκληρωθεί και να μάθει από τα λάθη και να μην τα επαναλαμβάνει, αλλά να μπορεί να προχωρήσει πνευματικά και να αυξηθεί στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Και σίγουρα ο Θεός μας συγχώρεσε από όλες τις αμαρτίες. Και πού είναι η συγχώρεση του Θεού μέσα στο έργο. Αρκεί ένας άνθρωπος να είναι ειλικρινής και να πάει στο Θεό και να πει: Θεέ μου, έκανα λάθος. Συγχώρεσέ με και βοήθησέ με. Και τότε ο Θεός σίγουρα θα τον βοηθήσει και να τον συγχωρέσει από όλα τα πράγματα. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό. Και τι είπαν αυτό που είπε ο Κύριος, υπάρχουν άνθρωποι που ευνούχησαν τον εαυτό τους για την βασιλεία του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι που ευνοχίστηκαν από τους ανθρώπους και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ευνοχιστεί από την κοιλιά της μητέρας τους. Που σημαίνει στους τελευταίους χρόνους ζούμε έναν πνευματικό ευνοχισμό. Όσο ο Χριστός μεγαλώνει στο πνεύμα, οι αφιερωμένοι άνθρωποι του Θεού τι κάνουν, ευνοχίζονται προς τις επιθυμίες της σάρκας και του κόσμου. Ζούνε στο πνευματικό θέλημα του Θεού και μεγαλώνουν πνευματικά και να βρουν ιδιαίτερη χάρη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για σκεφτείτε να ανοίξει την πόρτα αυτή και να μπουν πέντε άνθρωποι. Και να πει ο Χριστός στους τέσσερις, σας συγχωρώ όλους, στον πέμπτο σε συγχωρώ ένα κομμάτι, αυτό δεν στο συγχωρώ. Που σημαίνει τότε τον καταδικάζει ο Κύριος. Στους καιρούς λέει της αγνίας ο Θεός κάνει χάρη και συγχωρεί τους ανθρώπους. Μακάρι όλοι να είχαμε γεννηθεί και να μην είχαμε γνωρίσει την αμαρτία. Τι ευλογία ήταν. Κανένας δεν θα πόναγε γιατί εγώ μέσα από την αμαρτία πόνεσα. Πέρασαν δύσκολα. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό που ήρθε και με συγχώρεσε και με καθάρισε. Γιατί όλοι οι άνθρωποι αμαρτήσαμε, χάσαμε τη δόξα του Θεού και έρχεται τώρα ο Χριστός να μας ξαναντήσει με τη δόξα του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχει ελπίδα για κάθε άνθρωπο, είτε έκανε λάθη πολλά είτε λίγα. Η αμαρτία είναι αμαρτία και το αίμα του Ιησού είναι αίμα Χριστού και συγχωρεί του ανθρώπου. Δόξα στον Κύριο. Που σημαίνει αν ένας άνθρωπος από την ώρα που γύρθε σε αυτόν τον κόσμο είναι σαν να πας ένα τυφλό στην Γαλιθέα και να του πεις να χτυπήσει στο πεζοδρόμιο. Και να του πεις δεν βλέπεις άνθρωπέ μου τι λέει εδώ η γυναική θα απαγορεύεται να πατήσει στο πεζοδρόμιο. Και θα σου πει ο τυφλός, μα δεν βλέπω, δεν έχω φως. Έτσι είναι τα πλάσματα του Θεού, αν πας και του πεις ξέρεις τι λέει ο Θεός. Δεν ξέρω καν τι λέει ο Θεός γιατί δεν πιστεύω καν στον Θεό. Είναι τυφλός. Έχει χάσει το χρήσμα γιατί δεν ξέρει τον Χριστό. Τι θα του πεις εσύ, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού είσαι άνθρωπος, θα του πεις έλα στον Χριστό, να αρχίσεις λίγο-λίγο να βλέπεις και αφού βλέπεις θα αρχίσεις μετά να βλέπεις για τις πινακίδες, τα πεζοδρόμια, τους δρόμους και θα αρχίσεις να καταλαβαίνεις το θέλημα και το σχέδιο του Θεού. Που σημαίνει πρώτα πρέπει να έρθει ο άνθρωπος στον Χριστό να πάρει φως. Και καθώς παίρνει φως, το αίμα του Ιησού τον καθαρίζει και έχει τεράστια δύναμη. Ισχυρή δύναμη το αίμα του Ιησού να σπάει το παρελθόν γιατί ένας έπεσε στον κάμπο, ο άλλος έπεσε στον χαρακτήρα, ο άλλος έπεσε επαγγελματικά, ο άλλος αδίκησε ανθρώπους, ο άλλος έκανε αυτό, ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο παλέτωνε. Κανένας δεν είναι αναμάρτητος.
Που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κατηγορίες αμαρτιών. Αυτοί ευλογούνται και άλλοι δεν ευλογούνται. Η αμαρτία είναι αμαρτία. Όλοι αμαρτήσαμε και όλοι δικαιούμαστε χάρη από το αίμα του Ιησού. Και αυτή η χάρη δεν είναι να πάρουμε τη χάρη μάτια και να ξανακάνουμε την αμαρτία. Γιατί αν κάποιος άνθρωπος παίζει με την αμαρτία, στο τέλος θα έχει πρόβλημα. Η χάρη του Θεού είναι για να φύγουμε από την αμαρτία, να μάθουμε από το παρελθόν, να βελτιώσουμε τη ζωή μας, να γίνουμε πιο σοφοί και να μπορέσουμε να κτίσουμε τη ζωή μας σε μεγαλύτερα πνευματικά θεμέλια και να βρούμε χάρη από τον Θεό στη ζωή μας. Έτσι, δόξα στον Κύριο. Για να πάμε 1632 σελίδα. Και σήμερα θα δούμε ένα τελευταίο κομμάτι λιγάκι, να δούμε εδώ πέρα. Το βρήκαμε. Πού είναι? Είναι στον Επιστολή Τίτου, 1632, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 5. Στο? Πρώτο κεφάλαιο και στο 5. Για να το δούμε εδώ πέρα. Στο 5, πρώτο κεφάλαιο, 1632, επιστολή Τίτου, πρώτο κεφάλαιο, 5 τάφη. Γι' αυτό λέει, σε άφησα στην Κρήτη να διορθώσεις αυτά που λείπουν και να βάλεις σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους όπως εγώ σε διέταξα. Ο οποίος να είναι χωρίς κατηγορία άντρας μιας γυναίκας που έχει παιδιά πιστά που δεν κατηγορώ το ότι είναι άσωτα είναι υπότακτα. Επειδή ο επίσκοπος πρέπει να είναι χωρίς κατηγορία, ως οικονόμος του Θεού, όχι αυθάτης, όχι ορκίνος, όχι μέτρησος, όχι πλήκτης, όχι ασκοκερδής, αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σόφρονος, δίκαιος όσο στην κρατήσει. Προσκολλημένος στον πιστό λόγο της διδασκαλίας για να είναι δυνατός και να προτρέπει διαμέσου της υγιένωσης της διδασκαλίας την ελέγχη αυτούς που αντιλέγουν. Επειδή υπάρχουν πολλοί ανυπότακτοι ματαιολόγοι και φαινομενάλοι, μάλιστα αυτοί από την περιτομή, τους οποίους πρέπει να αποστομώνουμε, επειδή ανατρέπουν ολόκληρες οικογένειες, διδάσκοντας όσα πρέπει χάρη αισθού κέρδους. Κάποιος δε από αυτούς δικός τους προφήτης είπε, οι κριτικοί είναι πάντοτε ψεύτες, κακά θηρία, οπειροί και αντιφάγοι, κριτικοί. Η μαρτυρία είναι αυτή είναι αληθινή και την οποία είναι αιτία να τους ελέγχεις απότομα για να υγιένω στην πίστη και να, μην προσέχω σε ιδαϊκούς μύθους και εντολές ανθρώπων που αποστρέφονται στην αλήθεια. Ο Απόστολος Παύλος τι έκανε? Έκανε 4 ταξίδια στην Ασία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία που πήγε. Και σε αυτό το πέρασμα ο Θεός τι έκανε? Τον χρησιμοποίησε και δημιούργησε πνευματικές οικογένειες και θητείες. Καλή ώρα όπως είναι αυτή η τοπική εκκλησία. Και ο Απόστολος Παύλος στην αρχή ξεκίνησε με τον Βαρνάβα, μετά χωριστήκανε και είχε μαζί πολλά παιδιά βοηθούς συνεργάτες. Τον Τίτο, τον Τιμόθεο, διάφορα παιδιά που είχε συνεργάτες. Και τι γίνεται εδώ πέρα, δούμε και στον Τιμόθεο, στο πρώτο επιστολή Τιμόθεο, στην πρώτη επιστολή, τα ίδια λέει και πάρα στον Τιμόθεο. Να βάλεις, λέει, σε αυτές τις τοπικές εκκλησίες ανθρώπους, διακόνους και πρεσβυτέρους και αυτοί να έχουν κάποιες προϋποθέσεις. Να έχουν μία γυναίκα, να κυβερνάνε καλά τα σπίτια τους, να μην έχουν άσωτη ζωή. Γιατί το έκανε ο Παύλος αυτό? Για να θέσει στις τοπικές κοινωνίες το παράδειγμα και το πρότυπο τι είναι πνευματική οικογένεια. Και θα πρέπει να πάρουμε σαν μια βασική αρχή για να καταλάβουμε αυτό το κομμάτι. Στην Παλιά Διαθήκη δεν υπήρχε μονογαμία. Είναι ακριβώς όπως είναι τώρα σε πολλές Ισλαμικές χώρες κλειστές. Ούτε στην Κρήτη υπήρχε πολυγαμία. Ούτε στην Ελλάδα και στην Ασία. Το φυσιολογικό ήταν, προσέξτε, οι άνθρωποι, οι άντρες να μεγαλώνουν και ο ένας άντρας να βλέπει τον άλλον άντρα. Και αυτό λέει στην Κόρινθο υπήρχε τέτοια ανηθικότητα. Τι έγινε? Κάποιος είχε, λέει, την γυναίκα του πατέρα του μέσα στην Εκκλησία. Πώς μπόρεσε αυτό και μπήκε μέσα στην Εκκλησία? Προσέξτε, σήμερα στην εποχή που ζούμε, στο Ισραήλ έχουν αναγεννηθεί πάρα πολλοί χριστιανοί. Υπάρχουν όμως αναγεννημένοι Ισραηλίτες που κρατάνε ακόμα παραδόσεις της Παλιάς Διαθήκης, τηρούν τις γιορτές. Γιατί δεν τους έχει αποκαλυφθεί, δεν έχουν ανοίξει τον εαυτό τους αυτό. Ο Θεός δεν σου λέει ότι δεν τους σώζει, δεν είναι παιδιά του. Μπορούμε εδώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία να δούμε ομάδες αναγεννημένων ανθρώπων που έχουν αναγεννηθεί, έχουν γνωρίσει το Άγιο Πνεύμα τον Χριστό και προσκυνάνε την εικόνα. Και όμως είναι αναγεννημένα παιδιά του Θεού. Που σημαίνει πάντοτε ο άνθρωπος τον ακολουθούν οι παραδόσεις. Γι' αυτό έχουμε και τον Απόστολο Πέτρο, ενώ ο Θεός τον χρησιμοποίησε την Πεντηκοστή.
Κήρυξε, σωθήκανε πολλοί άνθρωποι. Μετά έβαζε τα χέρια στη Σαμάρια, ερχόταν το Άγιο Πνεύμα. Και όταν ο Κύριος ήταν να τον στείλει στον Κορνήλιο, έπρεπε να του δείξει ένα όραμα, ένα σεντόνι από τον ουρανό, που είχε καθαρά και ακάθαρτα ζώα. Και του λέει, Πέτρος, σπάξε και φάγε. Και του λέει ο Πέτρος, μη γέννη το Κύριε, εγώ να φάω κάτι ακάθαρτο. Και τι του είπε η φωνή αυτή, όσα εγώ καθάρισα σήμερα μέσα κάθαρτα. Που σημαίνει ένας άνθρωπος που αναγεννέται, δεν σημαίνει ότι έχει λυθεί τελείως από όλο το παρελθόν. Και σίγουρα τους ανθρώπους τους ακολουθούν οι παραδόσεις. Και στην εποχή εκείνη ξέρουμε όλοι τι γινόταν στην Κρήτη. Μην φανταστείτε ότι στην Κρήτη, στην εποχή εκεί υπήρχε μονογαμία. Ο κάθε άντρας είχε όσες γυναίκες ήθελε και αυτό έχει βάση τον Ισραήλ. Με πολύ ευκολία η Σάρα λέει στον Αβραάμ πήγαινε με τη δούλη μου την Άγαρ, λέει. Μετά έχουμε τον Ιακώβ πηγαίνει με τη Ραχήλ και τη Λία. Πολύ με πολύ ευκολία. Ο Θεός τα επέτρεπε αυτά γιατί έχει πέσει ο άνθρωπος. Το μοναδικό πρόσωπο που έρχεται να ισώσει το γάμο, τη γυναίκα, την οικογένεια είναι ο Χριστός. Οι άντρες τότε και αυτό στην Κόρυθο μπήκε μέσα αυτό, μπήκε η παράδοση, μέσα στην Κόρυθο, μέσα στην Εκκλησία. Που σημαίνει για να φύγουν οι παραδόσεις πρέπει να σου αποκαλυφθεί ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος ελευθέρωσε τον Πέτρο από την παράδοση, που σημαίνει η αποκάλυψη ελευθερών. Και στην εποχή εκείνη τότε τι γινόταν. Κάθε ένας που αναγεννιόταν σε αυτές τις οικογένειες που το Άγιο Πνεύμα δημιουργούσε, έφερνε μέσα στην Εκκλησία την παράδοση. Και μία από τις μεγάλες ισχυρές παραδόσεις ήταν η πολυγαμία. Ερχόταν κάποιος, αναγεννιόταν και έβαζε μέσα στην Εκκλησία 2, 3, 5 γυναίκες. Λέει, εγώ έτσι έμαθα, έτσι μεγάλωσα. Το φυσιολογικό ήταν να έχουν πολλές γυναίκες. Ενώ σήμερα το φυσιολογικό δεν είναι αυτό. Αν δούμε εδώ στην Ελλάδα ένα να έχει 5 γυναίκες, θα πούμε αυτό είναι αφύσικο. Αν πας όμως στο Αφγανιστάν, θα δεις ότι αυτός που έχει 5 γυναίκες είναι το φυσιολογικό. Γιατί αυτές οι κοινωνίες αυτό έχουν, αυτή την παράδοση, αυτό επικρατούσε στην Παλιά Διαθήκη, αυτό επικρατούσε στον Ισραήλ, γι' αυτό και ο Σολομώντας είχε 800 βασίλισσες, επίσημες γυναίκες, και 200-300 λέει πολλακίδες, άλλες. Υπήρχε πολυγαμία στην Παλιά Διαθήκη. Και τι λέει εδώ πέρα ο Παύλος στον Τίτο και στον Τιμόθεο. Κάθε ένας λέει που αναγεννήθηκε σε αυτές τις πνευματικές οικογένειες και αγαπάει πραγματικά τον Θεό, πρέπει να το και θέλει να υπηρετήσει το σώμα του Χριστού, γιατί όταν ο Παύλος κηρύττει στην Ασία, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν οι γραφές όλες πλήρεις. Να ξέρουν οι άνθρωποι ολοκληρωτικά όλο το σχέδιο του Θεού. Και τι κάνανε, αυτός λέει που αναγεννήθηκε και θέλει να υπηρετήσει. Τι γίνεται, θα πρέπει τι γίνεται, να μείνει με μία γυναίκα όπως ο Θεός θέλει, με αυτή που ζει τώρα. Δεν έχει σημασία τι έκανε στο παρελθόν. Να έχει μία γυναίκα, να ξέρει να κυβερνάει καλά το σπίτι του, γιατί πρέπει να είναι παράδειγμα της οικογένειας και του άντρα μέσα στην Εκκλησία και στις κοινωνίες. Που σημαίνει αυτός που αναγεννήθηκε για να πάρει το ρόλο του επισκόπου ή του διακόνου. Δεν έχει σημασία αν είχε 5 γυναίκες ή 3. Αφού δέχτηκε τον Χριστό και το αίμα του Ιησού μπήκε στη ζωή του, τον καθάρισε. Έσπασε το παρελθόν, έσπασε την αμαρτία, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε κάτω από τα είδωλα, κάτω από την ειδωλολατρία, και το αίμα του Ιησού τον έσπασε για να μπορέσει τώρα ο Θεός να θέσει σε κάθε τοπική εκκλησία τι είναι το παράδειγμα οικογένειας, τι είναι το παράδειγμα άντρα, τι είναι το παράδειγμα γυναίκας, τι είναι το παράδειγμα οικογένειας. Γιατί την εποχή εκείνη δεν υπήρχε μονογαμία. Και φέρνανε μέσα στις εκκλησίες την παράδοση. Γι' αυτό και εμείς έχουμε εδώ πέρα ένα σταυρό, έχουμε κάποια κάδρα και ο Θεός το επιτρέπει. Αν όμως την Κυριακή έρθουμε και αρχίζει ο καθένας να φυλάει το σταυρό, να φυλάει τις εικόνες, τότε ξεφεύγουμε από αυτό που επιτρέπει ο Θεός και μπαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο που οφείλουμε να το κρατήσουμε στη σωστή του σειρά. Που σημαίνει ο Θεός μας δίνει τη σοφία πώς να χειριστούμε πραγματικά ιδιαίτερα πράγματα στη ζωή μας. Έτσι, για να δούμε λιγάκι. 1548, Α Κορινθίους στο 9 κεφάλαιο, από το 9 να δούμε. Α Κορινθίους 9 κεφάλαιο, για να το δούμε.
9 και στο 4 άνθρωπο. Στο 4. Μήπως δεν έχουμε εξουσία να φάμε και να πιούμε, μήπως δεν έχουμε εξουσία να φέρουμε μαζί μας μια αδελφή γυναίκα όπως και οι υπόλοιποι Απόστολοι, ή αδελφή του Κυρίου του Κεφάς, ή εγώ ο μόνος του Ιωαννά μας δεν έχουμε εξουσία να μην εργαζόμαστε. Εδώ πέρα τι μας λέει ο λόγος του Θεού, ότι ο Απόστολος Παύλος του Ιωαννά μας δεν είχαν οικογένεια. Και θέλουμε να δούμε κάτι, ο Τίτος, όλη αυτή η βοηθεία, ο Τιμόθεος που είχε ο Παύλος είχαν οικογένειες. Για να δούμε κάτι άλλο, δεν πάμε σε αυτό, είναι σαν αντιβάσκει ο λόγος του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος είναι ο ποιμένας και ο αυτός που οδηγεί το έργο στα έθνη, δεν έχει οικογένεια και λέει στον Τιμόθεο και στον Τίτο να θέσεις ανθρώπους να έχουν οικογένειες. Και να δούμε κάτι, για να πάρεις μια θέση στην Εκκλησία, είτε ποιμένας, είτε διάκονος, είτε πρεσβύτερος, πρέπει να έχεις το κάλεσμα του Θεού. Που σημαίνει ο Θεός, γι' αυτό λέει στην Α Κορινθίους, στο 12 κεφάλαιο και στο 10 αυτό λέει, καθώς λέει μας κάλεσε, μας έθεσε μέσα στο σώμα. Που σημαίνει ο Θεός μας κάλεσε και μας έσωσε να έχουμε ένα πνευματικό ρόλο στο σώμα. Η οικογένεια όταν έρχεται συμπληρώνει το κάλεσμα και την ευλογία. Που σημαίνει τι γίνεται έναν άνθρωπο για να τον κάνει ο Θεός εργάτη. Δεν είναι τον κάνει η οικογένεια, το κάλεσμα τον κάνει. Και μετά έρχεται ο Θεός και του δίνει οικογένεια, γιατί η Εκκλησία είναι μια πνευματική οικογένεια. Και το θέλημα του Θεού δεν είναι καλό άνθρωπος να είναι μόνος του. Δίνει οικογένειες. Αλλά στην εποχή εκείνη ο Παύλος, ο Βαρνάβας και οι πιο πολλοί βοηθοί, που δεν αναφέρει ο λόγος του, δεν είχαν οικογένειες. Γιατί σωστά το αναφέρει. Αυτοί δηλαδή είναι σαν να λέει ο Θεός, αυτοί θα έχουν οικογένειες, οι άλλοι βοηθοί δεν θα έχουν οικογένειες. Σαν να είναι προσωπολήπτες ο Θεός. Δεν είναι προσωπολήπτες ο Θεός. Το κάλεσμα κάνει τη διαφορά. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία έχουμε κάποια παιδιά που ο Θεός θα εργάζεται χρόνια. Το Χρήστο, το Λεωνίδα, κάποια παιδιά. Και αυτοί θα γίνουν ευλογημένοι διάκονοι στην Εκκλησία. Ο Θεός όμως τους εργάζεται όλα τα χρόνια. Και όταν θα έρθει η ώρα θα τους δώσει και οικογένειες. Αλλά αυτό που θα τους κάνει βοηθούς δεν είναι η οικογένεια, αλλά είναι το κάλεσμα. Ότι είναι αφιερωμένοι στο Θεό, πειθαρχημένοι τον αγαπάνε. Που σημαίνει ότι και αυτό και ο Μωυσής, όταν ο Θεός τον κάλεσε, δεν είχε τη σεφόρα. Και μεγάλωσε στο παλάτι του Φαραώ και όταν ο Θεός τον έβγαλε και τον έστειλε στην έρημο, τότε γνώρισε τη σεφόρα και την έδωσε η γυναίκα του. Δεν έγινε τότε εργάτης ο Μωυσής, το κάλεσμα. Γι' αυτό λέει υπάρχουν ευνούχοι που ευνουχίστηκαν από την κοιλιά της μητέρας τους. Που σημαίνει στη Νέα Διαθήκη μας έχει καλέσει ο Θεός από την κοιλιά της μάνας μας. Και μέσα στο κάλεσμα είναι το σχέδιο του Θεού. Που σημαίνει ο Θεός κατά εποχές μπορεί να χρησιμοποιήσει ανθρώπους έτσι. Και εγώ όλα τα χρόνια όταν ο Θεός με εργαζόταν να κάνω αυτό το έργο, δεν είχα γυναίκα, αλλά ο Θεός με εργαζόταν όλα τα χρόνια. Και ανέβαινα σκαλοπάτι τα στάδια του Θεού. Και όταν ήρθε η ώρα του Θεού, ο Θεός μου χάρισε και την Άννα και οι δύο γίναμε ένα να υπηρετήσουμε τη βασιλεία του Θεού. Δεν έγινα εργάτη του Θεού όταν ήρθε η Άννα. Αυτό συμπλήρωσε το κάλεσμα. Που σημαίνει το κάλεσμα κάνει τη διαφορά. Γιατί όταν ο Θεός σε καλεί προσωπικά, που σημαίνει ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ο Παύλος να μην έχει οικογένεια, ο Βαρνάβας να μην έχει οικογένεια, ο Τίτος να μην έχει οικογένεια, ο Τιμόθεος να μην έχει οικογένεια. Και οι διάκονοι να έχουν οικογένειες. Σοφά το λέει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα αξιοποιεί τους ανθρώπους με τον δικό του τρόπο και χαρίζει και οικογένειες για να γίνουν παράδειγμα ευλογίας οι άνθρωποι. Και όταν κάποιος λέει μπορεί να υπηρετήσει το σπίτι του, μετά θα υπηρετήσει και την Εκκλησία. Γιατί το αρχικό σχέδιο και το θέλημα του Θεού είναι, δεν είναι καλό άνθρωπος, θα είναι μόνος του. Που σημαίνει στο τέλος θα φτάσει η Εκκλησία σε αυτό το επίπεδο για να μπορούν όλοι να λαμβάνουν πνευματικούς γάμους και πνευματικές οικογένειες το Θεό και τη ζωή. Γι' αυτό αυτό το κομμάτι που είδαμε στον Τίτο και στον Τιμόθεο, αυτή την έννοια έχει. Αν την εποχή εκείνη υπήρχε μονογαμία, να πω ότι υπήρχε μονογαμία. Γι' αυτό λέει να προσέχουν, λέει, τους Ιουδαϊκούς μύθους. Που σημαίνει ο καθένας που έμπαινε στην Εκκλησία έφερε παραδόσεις. Το ίδιο γίνεται και σήμερα. Και σε κάθε χώρα που θα πας, καθένας που αναγεννέται φέρνει την παράδοση του τόπου του. Και τι λέει τώρα ο Παύλος, το αίμα λέει του Ιησού σπάει το παρελθόν. Και αυτός που μπαίνει μέσα στην Εκκλησία μένει με μια γυναίκα. Δεν έχει σημασία τι έκανε στο παρελθόν. Το αίμα του Ιησού τον καθαρίζει. Και στο σπίτι του τώρα γίνεται ένας καινούριος άνθρωπος και κοιτάει να είναι ένα παράδειγμα μέσα στην Εκκλησία και μέσα στο σπίτι του, γιατί ο Θεός θέτει τα πράγματα διαφορετικά.
έρχεται μέσα σε κοινωνίες που ζουν κάτω από τα είδωλα, κάτω από την ειδωλολατρία. Θυμάστε τι γινόταν παλιά στην Κρήτη με τα μηναϊκά, όλα αυτά τα τέτοια τα όρια. Μην φανταστείτε ότι υπήρχε μονογαμία και άνθρωποι σεβόντουσαν τις γυναίκες. Κοιτάτε τώρα τι γίνεται σε ισλαμικές χώρες, πώς έχουν τις γυναίκες. Στην παλιά Διαθήκη η γυναίκα είχε το ρόλο της σκλάβας. Και οι άντρες μεγαλώνανε με κάτι. Όταν επιθυμούσε μια γυναίκα την παίρνανε και όταν τη βαριόντουσαν τη χωρίζανε. Και πέταν άλλοι. Κανένας δεν τους έλεγε, αυτό επικρατούσε. Αυτή ήταν η παράδοση και έρχεται τώρα ο Θεός με το χρυσό και τι λέει. Το αίμα του. Σπάω το παρελθόν. Σπάω τις παραδόσεις. Τώρα με ποια γυναίκα είσαι. Με αυτή είσαι. Μένεις μέσα στην εκκλησία, γίνεσαι παράδειγμα στο γάμο σου, γίνεσαι παράδειγμα στα παιδιά σου, παράδειγμα στην κοινωνία. Και τι γίνεται, το Ευαγγέλιο είναι, τι, είναι αντίσταση στο πνεύμα της κοινωνίας της εποχής εκείνης. Καταστρέφει την πολυγαμία. Καταστρέφει την πολυγαμία. Γι' αυτό και μέσα στην Κόρινθο είχε περάσει η αμαρτία. Όχι, είχε, ήταν μέσα μπήκε. Γιατί μπήκε μέσα. Γιατί κάποιος αναγεννήθηκε και έβαλε μέσα και αυτή την παράδοση. Όπως γίνεται και τώρα. Που σημαίνει οι παραδόσεις ακολουθούν τους ανθρώπους. Και έρχεται το αίμα του Ιησού να καταστρέψει την παράδοση για να μπορέσει να φέρει πραγματικά για να το δούμε Α Κορυφαίους 1544. Α Κορυφαίους στο 5 κεφάλαιο. Το βρήκαμε. Την αρχή. Στο 5 κεφάλαιο, ένα δύο τάφυλλα. Ακούγεται γενικά ότι ανάμεσα υπάρχει πορνεία και τέτοια είδους πορνεία που ούτε ανάμεσα στα έθνη δεν αναφέρεται, ώστε κάποιος να έχει τη γυναίκα του πατέρα του. Και εσείς είστε φουσκωμένοι και δεν πεθύσατε μάλλον για να εκδιωχθεί από ανάμεσα σας αυτός που έκανε αυτό το έργο. Μέσα στην Εκκλησία είχε μπει αυτή η παράδοση. Μεγάλη, ισχυρή παράδοση η πολυγαμία, τεράστιο κομμάτι. Και έμπαινε μέσα στις Εκκλησίες. Και έρχεται τώρα ο Παύλος, έρχεται ο Θεός με τον Παύλο και με τον Βαγγέλιο να θέσει ένα καινούριο πρότυπο. Τι είναι ο γάμος. Δεν έχει σημασία τι έκανε στο παρελθόν. Το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και όλοι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω, λέει ο Κύριος. Που σημαίνει το αίμα του Ιησού σπάει τις παραδόσεις του παρελθόντος. Καθαρεί, δηλαδή αν ας πούμε αύριο γίνει ο Χρήστος διάκονος ο Μελίτας. Που τα παιδιά έχουν το κάλεσμα και τα εργάζεται. Και τους χαρίσει μια γυναίκα ο Θεός. Δεν έχει σημασία ποιο ήταν το παρελθόν της γυναίκας. Το αίμα του Ιησού την κάνει φρέσκα και τη δίνει. Και το ίδιο η γυναίκα δέχεται τον άντρα καθαρό με το αίμα του Ιησού. Που σημαίνει οι πνευματικοί άνθρωποι πρέπει να ξέρουν μια πνευματική αρχή. Ο άντρας όταν του δίνει κάτι ο Θεός, ξέρει ότι το αίμα του Ιησού το καθαρίζει από όλο το παρελθόν. Αρκεί να ξέρει στην καρδιά του ότι είναι ο Θεός. Και η γυναίκα όταν παίρνει κάτι από τον Θεό, πρέπει να ξέρει ότι το αίμα του Ιησού καθαρίζει τον άντρα από το παρελθόν. Αν εμείς οι χριστιανοί δεν πιστεύουμε ότι το αίμα καθαρίζει από το παρελθόν, έχουμε χάσει τον δρόμο με τον Θεό. Το αίμα του Ιησού καθαρίζει τους ανθρώπους. Γι' αυτό έχουμε και θρησκευτικές γνώσεις, που είναι αλήθειες. Έχουμε παιδιά που σε ηλικία 15 χρόνων κάνανε ένα γάμο. Κάνανε ένα γάμο. Θα τους το δικήσεις. Το κάνανε. Και κάποιος έκανε κάτι άλλο, και σε έκανε κάτι άλλο, καθένας κάτι άλλο. Και υπάρχουν διδασκαλίες που σου λένε το έκανες, είσαι καταδικασμένος σε όλη τη ζωή σου να μείνεις έτσι. Μα έκανε ένα λάθος. Δεν με συγχωρεί ο Θεός. Πού πρέπει να πάω, στον Βούδα, πρέπει να πάει στον Μωάμεθ να βρει λύση. Το Χριστός τον συγχωρεί. Αν ήξερε πνευματικά τι έκανε, δεν θα το έκανε. Η αμαρτία τον έφερε. Έκανε λάθος επιλογές. Και το ερώτημα είναι, έχεις κάνει λάθος επιλογές τρεις. Έχεις κάνει. Ο καθένας έχει κάνει. Έτσι και ο γάμος είναι μια επιλογή. Πού πρέπει να πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Στο Χριστό να θεραπευτούν. Να μάθουν από το παρελθόν. Δεν μπορείς το Ευαγγέλιο δεν καταδικάσει. Ανορθώνει. Το Ευαγγέλιο δεν καταδικάσει. Ανορθώνει. Προσευχόμαστε οι γονείς για τα παιδιά να μην κάνουν λάθος. Αν όμως τα παιδιά σου κάνουν ένα λάθος, δεν θα τα συγχωρέσεις. Εσύ θα τους πεις την αλήθεια. Αλλά ο καθένας αποφασίζει μόνος του και τον εαυτό του. Και έρχεται το αίμα του Ιησού να καθαρίσει και να θεραπεύσει τον άνθρωπο τον παρελθόν. Και τι είναι ο πνευματικός γάμος? Ο πνευματικός γάμος είναι δύο άνθρωποι να ακούσουν τον Θεό στο πνεύμα τους. Που σημαίνει ο Θεός είναι ο Θεός της αναβάθμισης.
Επιθυμεί ένας άνθρωπος από το φυσικό να χτίσει το ψυχικό μετά στο πνευματικό. Επιθυμεί ένας γάμος από το φυσικό να χτίσει το ψυχικό μετά στο πνευματικό. Αν εμείς μείνουμε πιστοί, ο Θεός τι κάνει? Θα βάλει τη μαρτυρία του στον άντρα και στη γυναίκα και θα μιλήσει στο πνεύμα τους. Και όταν ένας γάμος αναβαθμιστεί, υψωθεί, τότε γίνεται στο πνεύμα. Και όταν έρθει στο πνεύμα, τότε ανεβαίνει ένα άλλο πνευματικό επίπεδο που είναι αμετάκλητο, δεν σπάει. Και σίγουρα ο Θεός μπορεί να αναβαθμίσει το γάμο. Γι' αυτό και η Σάρα ήταν η γυναίκα συνθήκης του Θεού στον Αβραάμ. Η Ρεβέκα ήταν η γυναίκα συνθήκης. Τι σημαίνει συνθήκης? Ήταν η γυναίκα που ήταν η υπόσχεση του Θεού. Όταν ο Θεός βάλει το γάμο στο πνευματικό επίπεδο, τότε δίνει τη μαρτυρία του. Αναβαθμίζει το γάμο. Όχι ότι δεν είναι με τους φυσικούς γάμους. Τον ανεβάζει επίπεδο και τότε έρχεται πνευματική μαρτυρία και ενώνει πνεύμα με πνεύμα. Και τα δύο πνεύματα γίνονται συνεργή για τη βασιλεία του Θεού. Μπορεί να ξεκινήσει πρώτα από τον έναν άνθρωπο και μετά στον άλλο, που σημαίνει και αν ένας άνθρωπος είναι πιστός και ο άλλος δεν είναι. Αλλά δεν είναι εμπόδιο στο Ευαγγέλιο. Ο Θεός πρώτα θα βάλει στον πιστό τη μαρτυρία πνευματικά. Και μετά θα τη βάλει και στον άλλον τον άνθρωπο, ώστε και αυτός ο άνθρωπος να μην είναι εμπόδιο στο έργο και στη βασιλεία του Θεού. Τι σημαίνει πνευματικός γάμος? Δύο άνθρωποι συνεργάζονται για τη βασιλεία του Θεού. Ο ένας πιο πολύ, ο άλλος πιο λίγο, οι δύο πιο πολύ. Που σημαίνει περνάει το σχέδιο του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, δεν είναι καλό άνθρωπος να είναι μόνος του. Για ποιο σκοπό? Έχουν μια αποστολή. Να φέρουν τη βασιλεία του Θεού στον κόσμο. Αλλά για να φέρει ο Θεός τη ζωή, αν σε ανόρθωσε το γάμο, πρέπει να μείνουμε πιστοί. Και αυτό λέει από πίστη σε πίστη. Από δόξα σε δόξα. Από αλήθεια σε αλήθεια. Αν η ζωή αναβαθμίζεται, αναβαθμίζεται και ο γάμος. Όταν φτάσουμε να ακούμε στο πνεύμα, τότε αυτό που ξέρεις μέσα σου είναι γραφή Θεού και δεν σπάει. Όταν κάτι σπάει δεν έχει γίνει γραφή Θεού, είναι στο μυαλό, στην ψυχή, σαρκικό. Αλλά και εποχές ο Θεός το συντηρεί γιατί είναι το ένσημο. Αφού όμως τώρα αλλάζουν οι εποχές, ο Θεός θα ταΐσει το λαό του με το άσημο. Τι σημαίνει άσημο? Πνευματική κοινωνία από τον ίδιο το Θεό. Είναι δυνατόν έναν άνθρωπο στα 15 έκανε ένα λάθος. Και να πάει το Ευαγγέλιο και να πει σε καταδικάζω τη ζωή να μην ξέρει. Και ο άλλος να κάνει ό,τι θέλει. Το άλλο μέλος να φύγει, να παντρευτεί, να μην παντρευτεί, να κάνει θέλει. Και το άλλο μέλος να μείνει όλη τη ζωή του έτσι γιατί έκανε ένα λάθος, μια απόφαση. Ήτανε πνευματική η απόφαση, ήτανε φυσική. Είναι σαν να πας ένα τυφλό και να του πεις δεν βλέπεις την πινακίδα, τη γράφει που απορρέπεται. Μα δεν βλέπει ο άνθρωπος. Είναι πλάσμα. Γι' αυτό λέει στον κατά Ιωάννη, στο πρώτο Ευαγγέλιο, όσοι τον εντέχθηκαν, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά. Όσοι δεν τον εντέχθηκαν, τι είναι? Πλάσματα είναι. Το πλάσμα πώς το βλέπει ο Θεός? Με συμπόνια και αγάπη το βλέπει. Για να μπορέσει να το φέρει σε πνευματική κοινωνία με τον Χριστό. Και όταν ο Χριστός μεγαλώνει μέσα μας, γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τον Ιακώ, πηγαίνει με τη Ραχήλ, μετά πηγαίνει με τη Λία, μετά πηγαίνει με τις υπηρέτριες και έχονται πολλά παιδιά. Ο Θεός τα επέτρεπε όλα αυτά. Γιατί δεν ήταν το καθαρό του θέλημα. Γι' αυτό είπαμε και στον Ιάκο, που λέει Μιχή και Μιχαλίδες. Αυτό είναι φοβερό κλειδί που μας δώσει ο Θεός. Δεν ξέρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι μοιχεία και έκφραση στον Θεό. Που σημαίνει ότι τον άνθρωπο σαμάτησε και έχασε την αρχική αγάπη του τον Θεό. Τι έκανε? Προσκολήθηκε στην αγάπη του κόσμου και είναι μοιχός είναι. Τι σημαίνει μοιχός? Έχει πορνεύσει πνευματικά. Έφυγε από την αρχική αγάπη του πατέρα και έγινε αγάπησε τον κόσμο. Δεν ξέρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι μοιχεία και έκφραση στον Θεό. Που σημαίνει τι είναι αυτό που καταστρέφει την πνευματική μοιχεία? Τι είναι μοιχεία? Να φύγεις από το τέλειο θέλημα του Θεού και να προσχοληθείς στο απογορευμένο. Και σίγουρα όλη η ανθρωπότητα είναι σε πνευματική μοιχεία. Γιατί έφυγε από το αρχικό κομμάτι και αγάπησε το πνεύμα του κόσμου. Το επιτρεπτό θέλημα του Θεού. Και έρχεται τώρα ο Θεός με το αίμα του Ιησού να καταστρέψει τη μοιχεία. Να καταστρέψει το παρελθόν. Να λύσει την αμαρτία και να φέρει τους ανθρώπους στην αρχική αγάπη. Που σημαίνει το αίμα του Ιησού καθαρίζει τους ανθρώπους από όλο το παρελθόν για ένα σκοπό. Να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταλάβουν τον Θεό πνευματικά. Είναι απλό. Όταν βρεις το καθαρό θέλημα του Θεού και να θέλεις να φύγεις δεν φεύγεις.
και να θέλουν κάποιοι να σε βγάλουν, δεν βγαίνεις. Γιατί αναπαύεσαι. Είναι τέλειο. Για να φτάσεις εκεί πέρα χρειάζεται ο Θεός να μας αναβαθμίσει σε πνευματική αποκάλυψη και μαρτυρία που έχει να κάνει με το αίμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Κύριος, αφού αναβαθμίζει τη χριστιανική ζωή, θα αναβαθμίσει και τους γάμους. Γι' αυτό να είμαστε όλοι έτοιμοι για αναβάθμιση στους γάμους. Πνευματική σχέση. Και όταν ο Θεός ενώσει δύο ανθρώπους στο πνεύμα, οτιδήποτε διαφωνία μπορεί να έχουν στην ψυχή και στο σώμα, η πνευματική κοινωνία το φέρνει σε ισορροπία. Γιατί το πνευματικό πάντα κυριαρχεί στο ψυχικό και σωματικό. Γιατί το πνευματικό είναι ανώτερο από το ψυχικό και το σαρκικό. Που σημαίνει καθώς κρατάμε τον Χριστό, ο Θεός θα αναβαθμίσει τη ζωή μας πνευματικά για να μπορέσει να βάλει την προσωπική του μαρτυρία. Γι' αυτό ο Θεός όταν έκανε τον πρώτο γάμο λέει «Αδάμ, δεν είναι καλό, του μιλάει προσωπικά». Αλλά ο πρώτος Αδάμ ακούει στο πνεύμα. Σήμερα ο Θεός προτρέπει τους ανθρώπους στον κόσμο, αλλά δεν ακούν οι άνθρωποι στο πνεύμα, ακούνε στην ψυχή, τους βοηθάει ο Πατέρας, τους καθοδηγεί να βρούνε το φως, να βρούνε τον Χριστό. Αφού βρούνε τον Χριστό, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και μετά αρχίζουν και καταλαβαίνουν τι είναι Ευαγγέλιο, τι είναι σχέδιο Θεό, τι είναι ο λόγος του Θεού, και έρχεται το αίμα του Ιησού και τους βοηθάει με τη συγχώρεση του Θεού. Να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταλάβουν και να ξανακτήσουν τη ζωή τους πνευματικά, σε πνευματική βάση και να βρουν χάρη του Θεού. Γι' αυτό σήμερα ένας άνθρωπος που καλείται να είναι ποιμένος, να είναι διάκονος πρεσβύτερος, έχει να κάνει με το κάλεσμα του Θεού στη ζωή του και οτιδήποτε ο Θεός του δώσει μετά, η γυναίκα, η οικογένεια, παιδιά, δεν το κάνει έναν άνθρωπο εργάτη του Θεού, η οικογένεια και τα παιδιά. Αυτά συμπληρώνουν την ευλογή. Τότε όλα αυτά έρχονται σαν ευλογή από το Θεό και το αίμα του Ιησού καθαρίζει, θεραπεύει τον παρελθόν και δίνει στους ανθρώπους μια νέα πορεία με τον ίδιο τον Θεό. Πρέπει να πιστεύουμε στην αλήθεια του αίματος για να εργαστεί στη ζωή. Δόξα στον Κύριο. Αν κάποιος μου βρει ότι μια ιστορία και μια παράδοση ότι στην εποχή στο Ισραήλ ή στην Κρήτη ότι υπήρχε μονογαμία, να το δεχτώ. Δεν υπήρχε μονογαμία, υπήρχε πολυγαμία. Το φυσιολογικό σήμερα οι Άραβες στο Ιράν, στο Αφγανιστάν, ξέρεις ποιο είναι το φυσιολογικό για τους άντρες. Να έχουν όσες γυναίκες θέλουν και όταν τις βαρύνεται να παίρνουν άλλες. Αυτό επικρατούσε τότε στην Κόρινθο, στην Κρήτη, στην Ασία, στο Ισραήλ, παντού. Και έρχεται τώρα ο Χριστός και λέει στέρμα το παρελθόν. Δεν ξέρω τι έμαθες στο παρελθόν να έχεις πολλές γυναίκες και θέλω να βάλω και τις παραδόσεις στην Εκκλησία. Από εδώ και πέρα καινούριος τρόπος ζωής. Μία γυναίκα, καλός οικονόμος στο σπίτι, παράδειγμα πνευματικό, το αίμα του σου έσπασε το παρελθόν, τελείωσε. Από εδώ και πέρα το κάλεσμα παίζει ρόλο στη ζωή σου, το κάλεσμα. Σήμερα έχουμε ανθρώπους που μπορεί να έχουν φυσικές ευλογίες, αλλά δεν έχουν το κάλεσμα του Θεού. Το κάλεσμα παίζει ρόλο και ο Θεός δεν έκανε λάθος. Κάλεσε τον καθένα να έχει ένα ρόλο, να έχει ένα σχέδιο. Και ο καθένας πρέπει να βρει το κάλεσμα και τη θέση που του χάρισε ο Χριστός μέσα στην παγκόσμια ανακαινημένη Εκκλησία. Και το αίμα του Ιησού μας βοηθάει να βρούμε την πνευματική μας θέση για να μπορούμε να αναπτύξουμε την πνευματική μας ζωή και το κάλεσμα του Θεού στη ζωή. Δόξα στον Κύριο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε γνωρίσει κοπέλες ή παιδιά που έχουν κάνει ένα γάμο. Άμα τους ρωτήσει, πέρασες ευχάριστα, πιο πολύ πονέστε. Έχω εγώ μια κοπελίτσα την Κουμπάρα. Έκανε ένα γάμο και είχε παντρευτεί και ένα φίλο, τον Δημήτρη, το θυμόσαστε. Το Βλάχο που αναχώρησε. Το τι πέρασε αυτή η κοπέλα από τον Δημήτρη δεν περιγράφεται. Της γκρεμιστήκαν όλα τα όνειρα. Διάλυσε η ζωή της. Όταν ένας άνθρωπος με έκανα, πίστεψε ότι αυτό θα πάει, θα κάνω μια οικογένεια, θα πάνε καλά, δεν θα πάνε. Και ξαφνικά γκρεμιστήκαν όλα. Και σκέψω εγώ να πάω μετά και να σου πω, ξέρεις κάτι, το αίμα του Ιησού σε συγχωρεί, αλλά αφού έκανες αυτό το λάθος, έχεις... Μα δεν μπορώ να μείνω έτσι. Δεν έχω δικαίωμα να έχω έναν άνθρωπο να μπορέσω να βοηθήσω. Δεν μπορώ. Τι πρέπει να κάνω, πρέπει να πάω στην αμαρτία. Πρέπει να πάω να στηριχτώ στον κόσμο. Όχι βέβαια. Το αίμα του Ιησού σε καθαρίζει. Γιατί αν αυτό το κομμάτι ήταν πνευματικό δεν θα είχε σπάσει. Αλλά αφού έκανες την επιλογή, και αυτό λέω αναμάρτητος, πρώτος, το λίθο, παλέτο.
Αυτή έκανε αυτό το λάθος, εσύ έκανες κάτι άλλο, άλλος έκανε κάπου αλλού. Γιατί διαφορετικά τι κάνουμε, χτίζουμε αυτοδικαίωση και υπερηφάνεια. Όλοι είμαστε λυπείς στον Θεό, όλοι είμαστε παραβάτες, όλοι ξεκλίνουν. Γι' αυτό λέει, αν κάποιος πει τον αδερφό του ουρακά, είναι ένοχος. Αν κάποιος έχει πει κάτι για κάποιον, να περιμένει κρίση, στο τέλος θα τον καταδικάσει όμως. Δεν θα καταδικαστεί, γιατί το αίμα του Ιησού τον καθαρίζει. Αν κάποιος επιθύμησε άντρας μία γυναίκα στην καρδιά του, είναι μοιχός. Είναι μοιχός, στο τέλος θα τον κρίνει ο Θεός, είναι μοιχός. Το αίμα του Ιησού τον καθαρίζει από τη μοιχεία. Αν κάποιος έκανε στο παρελθόν κάτι, ένα γάμο δεν πήγε, το αίμα του Ιησού τον καθαρίζει. Είναι καινούριος άνθρωπος να μάθει από το παρελθόν, αρκεί να είναι ειλικρινής με τον Θεό. Η χάρη του Θεού δεν έχει σκοπό να κάνουμε την αμαρτία. Η χάρη του Θεού έχει σκοπό να είμαστε, να καταλάβουμε τα λάθη μας και να κτίσουμε τη ζωή μας πνευματικά όπως ο Θεός θέλει. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι, όλοι φορτωμένοι και όλοι ταλαιπωρημένοι να σας θεραπεύσω. Όλοι θα έρθείτε. Και το αίμα του Ιησού, γιατί η συγχώρεση του Θεού που είναι, μέσα στο αίμα είναι. Αν δεν καταλάβουμε τι κάνει το αίμα, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τη συγχώρεση του Θεού. Αν δεν καταλάβουμε το αίμα, να καταλάβουμε τι είναι φυσικό, τι είναι ψυχικό, τι είναι πνευματικό. Τι είναι αυτό που επιτρέπει ο Θεός, γιατί ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη το επιτρέπει. Και ο Αβραάμ πηγαίνει με τη δούλα, πηγαίνει με τις υπηρέτριες, ο Ιακώβ, γιατί πηγαίνουν. Ο Σολομώντας γιατί έχει 900 γυναίκες. Γιατί έχει πέσει ο άνθρωπος και το επιτρέπει ο Θεός. Είναι ο λαός του και το επιτρέπει. Έτσι και ο κόσμος αυτός είναι τα πλάσματα του Θεού. Τα επιτρέπει γιατί πέσανε. Γιατί τα επιτρέπει να έρθουν στον Χριστό, να πάρουν το φως, να πάρουν το αίμα, να καταλάβουν, να θεραπευτούν από το παρελθόν και να κτίσουν ευλογημένες οικογένειες. Και οι άντρες να στέκονται στο Θεό για τα σπίτια τους και οι γυναίκες να στέκονται στο Θεό για τους άντρες, τα παιδιά της οικογένειας και να είναι πνευματικοί. Εγώ με την Ανούλα ξέρει τι πρέπει να κάνει και ξέρω τι πρέπει να κάνουμε για τη Βασιλεία του Θεού. Είμαστε συνεργάτες για τη Βασιλεία του Θεού. Υπηρετούμε το Θεό και το θέλημά του πάνω απ' όλα στη ζωή μας. Και μετά είναι η προσωπική μας ζωή. Ξέρει τι πρέπει να κάνει και ξέρω τι πρέπει να κάνει. Και όταν κάνουμε κάτι λάθος, ξέρει και ένας ζητάει συγγνώμη από τον άλλο, γιατί είμαστε πνευματικοί. Δεν δικαιώνουμε την αμαρτία, ξέρει ο καθένας να ταπεινώνεται στον Θεό. Και έτσι κτίζουμε μια σχέση αρμονική, ευλογημένη, όσο ο Θεός επιτρέψει να είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί μετά όταν μας πάρει ο Κύριος, δεν θα υπάρχουν ακάμπτοι. Θα είμαστε, λέει, ενώτεροι τους αγγέλους, θα ζούμε σαν ιερείς και βασιλείς του υψίστου σε ένα άλλο επίπεδο. Σε αυτόν τον κόσμο ο γάμος ποιο σκοπό έχει, να γίνουμε συνεργάτες για τη Βασιλεία του. Η Εκκλησία, η οικογένεια, η Εκκλησία είναι μια οικογένεια. Ποιο σκοπό έχει, να συνεργαστούμε όλοι για τη Βασιλεία του Θεού και να υπηρετήσουμε όλοι για να μπορέσει να περάσει το καθαρό σχέδιο του Θεού. Όχι να καταδικάσουμε τον άνθρωπο, αλλά να μπορέσουμε να κτίσουμε τη ζωή μας πνευματικά επάνω στην αλήθεια του Θεού. Που σημαίνει αν είμαστε τέλειοι, δεν θα κάνουμε καμία λάθος επιλογή. Ο Χριστός ήταν τέλειος. Δεν τον άγγιξε η αμαρτία. Και έπραξε κατά πάντα τον νόμο του Θεού. Κανένας άλλος δεν τον έπραξε. Και παίρνει αυτή την εκπλήρωση ο Θεός και τη φέρνει στη ζωή μας δια του Πνεύματος και του Αίματος. Δεν είσαι τέλειος γιατί σε έχει αγγίξει η αμαρτία και με έχει αγγίξει η αμαρτία. Αν αυτός έκανε αυτή το λάθος, εσύ έκανες κάτι άλλο. Ο άλλος έκανε κάτι άλλο, ο άλλος έκανε κάτι άλλο και τα πιο πολλά τα λάθη τα κάνουμε εν αγνία μας, όχι με κακή πρόθεση. Εν αγνία μας. Και πού θα πάμε όλοι, στον Χριστό να μας θεραπεύσει. Πού θα πάμε όλοι, στον Χριστό να δούμε γιατριά. Ποιος είμαι εγώ να καταδικάσω όταν ο Θεός δεν καταδικάσει. Γι' αυτό όταν ρωτήσαν οι Φαρισαίοι τον Κύριο, Κύριε, επιτρέπεται κάποιος να χωρίσει την γυναίκα. Και τι τους πήγαν να τον πειράξουν. Και τους λέει ο Κύριος, δεν διαβάσατε τι λέει ο Θεός εξ αρχής. Ότι αυτό που ένωσε ο Θεός στον παράδεισο, ο άνθρωπος θα μην το χωρίσει. Αν υπάρχει, λέει, κάποιος λόγος σοβαρός για κάποια πορνεία, εντάξει. Αλλά οι Ισραηλίτες αλλάζαν τις γυναίκες χάρη γούστου. Πήγαν να τον πειράξουν. Και ο Κύριος τους απάντησε με πνευματική αλήθεια. Δεν ξέρετε ότι είστε παραβάτες σύμφωνα με τον νόμο του Θεού στη γέννηση. Αλλά και κάποιος που μέσα στην καρδιά του άντρα επιθύμησε μια γυναίκα είναι παραβάτης, θα περιμένει να κρυθεί. Ή μια γυναίκα επιθύμησε έναν άντρα είναι μοιχεία, θα περιμένει να κρυθεί. Δεν θα κρυθεί κανένας.
Γιατί λέει κάθε ένας που είναι με το Χριστό δεν κρίνεται, αλλά μεταβαίνει σε χάρη. Γιατί δεν κρίνεται, γιατί το αίμα του Ιησού μας καταστρέφει από την αμαρτία του μας ελευθερών. Καταστρέφει την ενοχή, καταστρέφει την κατάρα για να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι για να δοξάσουμε τον Θεό στη ζωή μας. Αν κάποιος λέει, τι λέει, το είπαμε και την άλλη φορά, στο Μαλαχία, στο τελευταίο κεφάλαιο, φέρετε λέει τα δέκατα και τις προσφορές. Αν κάποιος δεν δίνει όλα τα δέκατα, κλέβει το Θεό. Και μετά ο Θεός θα το φέρει σε κρίση, λέει. Δεν είναι έτσι. Το αίμα του Ιησού μας καθαρίσει από όλη την ενοχή και την αμαρτία και ζούμε με τον νόμο που βάζει ο Θεός μέσα μας. Που σημαίνει στη Νέα Διαθήκη δεν μπορεί ο Θεός να έχει απέτηση από σένα, να πράξεις τον Χριστό στο δέκατο επίπεδο, ενώ είσαι μωρός στο ένα. Είναι σαν να πεις σε ένα παιδάκι 5 χρονών, πάρε μια νταλίκα να την οδηγήσεις. Μα είναι μωρό, είναι 5 χρονών. Μπορεί να οδηγήσει νταλίκα, αφού είναι μωρό. Πρέπει να φτάσεις στο επίπεδο να οδηγεί την νταλίκα. Που σημαίνει αυτή είναι η Νέα Διαθήκη. Πράττεις στο νόμο του Θεού στο μέτρο που έχεις μεγαλώσει. Και η συγχώρεση του Θεού έχει ένα σκοπό να μεγαλώνεις πνευματικά και να μπορείς να αυξάνεις τον νόμο του Θεού στην επίγνωση. Όσο δεν μεγαλώνεις πνευματικά, είσαι σαρκικός άνθρωπος. Και όσο είσαι σαρκικός άνθρωπος, σε κυριαρχεί η σάρκα η ψυχή, κάνεις λάθος επιλογές και αυτές οι λάθος επιλογές θα σου φέρουν προβλήματα. Αλλά όταν ένας άνθρωπος αγαπάει τον Θεό και είναι ειλικρινής, βρίσκει ιδιαίτερη χάρη από το αίμα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό το αίμα του Ιησού θα φέρει τους γάμους, θα φέρει την Εκκλησία σε άλλο επίπεδο πνευματικό. Θα δώσει πνευματική μαρτυρία ο Θεός, κάτι που δεν μπορεί να σπάσει, κάτι που είναι αμετάκλητο και η πνευματική γνώση που ο Θεός δίνει στους τελευταίους χρόνους είναι αμετάκλητη, δεν αλλάζει. Είναι πνευματική γνώση που μπορεί να θεραπεύσει τον παρελθόν, να θεραπεύσει τον παρελθόν και να δώσει ελευθερία και απόλυτο σεβασμό στην αλήθεια και στη χάρη του Θεού κατά πάνω. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για σκεφτείτε τι λέει στον πρώτο ψαλμό. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν περπάτησε σε δρόμο αμαρτωλών, χλεβαστών. Γιατί αυτός ο άνθρωπος γλίτωσε την ταλαιπωρία της αμαρτίας. Πώς είναι ένας άνθρωπος που έρχεται στον Χριστό, είναι σαν να τον έχει πυροβολήσει ο διάβολος, τραυματισμένος. Τον έχει πυροβολήσει η αμαρτία. Και πού πρέπει να πάει αυτός ο άνθρωπος, στον Χριστό να βρει θεραπεία για να μπορέσει να μεγαλώσει πνευματικά και να ανέβει πνευματικά στη ζωή του. Δόξα στον Κύριο. Το αίμα του Ιησού μας θεραπεύει και μας βοηθάει να βρούμε το τέλειο θέλημα του Θεού. Και όταν βρει το τέλειο θέλημα του Θεού, δεν μπορεί να φύγει, δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να στο πάρει κανένας γιατί είναι πνευματικό και γεννήθηκε από τον ίδιο το Θεό στη ζωή σου. Δόξα στον Κύριο. Τι πρέπει να κάνουμε, να σταθούμε στον Πατέρα με αγάπη. Και να πούμε Πατέρα σε ευχαριστούμε γιατί μας συγχωρείς από όλο το παρελθόν. Βοήθησέ μας Κύριε να κάνουμε βήματα, σπορά και κρατήσεις καινούργια πράγματα πνευματικά. Και να κτίσουμε Κύριε σύμφωνα με το δικό σου θέλημα. Σύμφωνα με τη δικιά σου βουλή. Σύμφωνα με τη δικιά σου χάρη και να καταλάβουμε στο πνεύμα. Αν καταλάβεις το πνεύμα δεν πέφτεις. Γιατί καταλαβαίνεις το πνεύμα. Όσο δεν καταλαβαίνεις το πνεύμα και θα πέσεις και θα κάνεις λάθη, αλλά έρχεται ο Χριστός να σε καθαρίσει και να σε βοηθήσει, όχι για να ξανακάνει ο άνθρωπος τα λάθη, αλλά για να μπορεί να μεγαλώσει πνευματικά και να αυξηθεί στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό λέει ο Κύριος την έκανε, κανένας δεν σε καταδικάζει. Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Πήγε. Το αίμα του Ιησού δεν καταδικάζει αλλά δίνει συγχώρεση στον άνθρωπο. Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό κηρύττω, αυτό πιστεύω ότι είναι από το Θεό στην καρδιά μου, αυτό διδάσκω. Από εκεί πέρα ο καθένας πρέπει να κάτσει στο Θεό, να αρχίσει ο Θεός να τον φωτίζει και να μπορεί να καταλάβει την αλήθεια του Θεού σε πνευματικό επίπεδο. Γι' αυτό και οι επίσκοποι και οι διάκονοι όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι που έπρεπε να μείνουν στη θέση αυτή που επιθυμούσαν με τη μία γυναίκα. Όχι με πολλές γυναίκες. Γιατί το φυσιολογικό είναι να είχαν πολλές γυναίκες. Και λέει ο Παύλος, τέρμα αυτά. Θες να είσαι επίσκοπος, μία γυναίκα. Θες να είσαι μέσα στην Εκκλησία, μία γυναίκα. Τελείωσαν οι παραδόσεις. Ήρθε το Ευαγγέλιο, ήρθε το αίμα του Ιησού, ήρθε η συγχώρεση του Θεού να θεραπεύσει τον παρελθόν και να βρει ο άνθρωπος ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό στη ζωή του. Δόξα, δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό ο Θεός ποτέ δεν είπε ο Ισραήλ δεν είναι ο λαός μου. Κι όμως ο Σολομώντας είχε 900 γυναίκες. Ο Αβραάμ πήγε με την υπηρέτρια πήγαινε. Ο Ιακώβ το ίδιο.
Ο λαός που ήταν. Επέτρεπε ο Θεός γιατί ζούσαν στο επιτρεπτό θέλημα. Ο κόσμος ζει στο επιτρεπτό θέλημα. Για ποιο σκοπό? Να έρθει στο τέλειο. Για να έρθει στο τέλειο πρέπει να γνωρίσεις τον Χριστό. Να αυξηθείς με τον Χριστό και όταν φτάσεις στο τέλειο δεν φεύγεις. Και να θέλουν να σε βγάλουν από εκεί δεν φεύγεις. Όταν δεν φτάσεις υπάρχει κίνδυνος να φύγεις. Αν όμως φύγεις δεν σε καταδικάζει ο Χριστός. Ήρθε να σε βγάλει από την καταδίκη και να σε βοηθήσει να σταθείς. Αν ο Χριστός σε καταδικάζει, πού θα πάει άνθρωπος, στον Βούδα, στον Κουρού, στον Κρίσνα, πού θα πάει να βρει γιατριά? Γιατί σήμερα έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας των ανθρώπων, 30, 40, 50, που έχουν αυτό το θέμα. Αυτή το κομμάτι είναι καταδικασμένο. Πού θα το στείλουμε εμείς, θα πάνε στον Βούδα να βρουν λύση? Κάνανε ένα λάθος. Το αίμα του Ιησού δεν τους καταδικάζει. Τους βοηθάει να ξαναβρούν τον δρόμο τους ή να μείνουν έτσι. Ή να πάρουν από το Θεό το θέλημά του και να προχωρήσουν πνευματικά. Αν ο Θεός δεν συγχωρεί, τότε είμαστε χαμένοι όλοι από χέρι. Ο Θεός συγχωρεί για να αλλάξει τις πνευματικές του γραφές, αλλά και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε σωστά τον πνευματικό του λόγο από τον ίδιο τον Θεό και να μπορέσουμε να χτίσουμε πνευματικά τη ζωή μας στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, ο καθένας έχει δικαίωμα να περάσει. Όταν ένας άνθρωπος αμάρτησε, αμάρτησε στον Θεό. Όταν ένας άνθρωπος συγχωρέθηκε, συγχωρέθηκε από τον Θεό. Όταν ένας άνθρωπος παίρνει ευκαιρία από τον Θεό, δεν την παίρνει από κανέναν άνθρωπο. Στον Θεό αμαρτάνουν οι άνθρωποι, από τον Θεό συγχωρούνται, από τον Θεό παίρνουν άφεση. Ποιοι είμαστε εμείς και ποιος είμαι εγώ να πω εσύ δεν συγχωρείς, αυτό συγχωρείται. Και αυτό λέει ο Κύριος Ελλάδας, σήμερα όλοι κουρασμένοι, όλοι ταλαιπωρημένοι και το δικό μου αίμα θα σας καθαρίσει. Από εκεί πέρα ο καθένας είναι ειλικρινής με τον Θεό, είναι δικιά του απόφαση. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι σπέρνει ο άνθρωπος τα θέλησε. Αν σπείρεις με ειλικρίνεια, θα θέλεις με ειλικρίνεια. Αν σπείρεις με όχι ειλικρίνεια, θα το θέλεις πάλι. Ο Θεός συγχωρεί, αλλά η επιλογή είναι του ανθρώπου τι θα σπείρει. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει ο ίδιος ο Θεός με τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, όταν θες να μιλήσει τον Πατέρα σου, πες στον Δεσποταμίο σου. Και μίλα στον Πατέρα προσωπικά. Και εκείνος θα σε ακούσει και θα απαντήσει φανερά. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός έχει προετοιμάσει καλά πράγματα, πνευματικά πράγματα, να θεραπεύσει τους ανθρώπους, να θεραπεύσει τους γάμους που έχουν χτυπηθεί, να θεραπεύσει τη ζωή των ανθρώπων, γιατί έχουμε παιδιά και ανθρώπους που δεν μπορούν να μείνουν έτσι και αναγκάζονται να πάνε στην αμαρτία, να κάνουν πράγματα, να κάνουν διάφορα πράγματα, γιατί πιστεύουν ότι ο Θεός δεν τους συγχωρεί. Ο Θεός και τους συγχωρεί και δεν αλλάζει ο λόγος του. Δεν αλλάζει, είναι πνευματικός. Γι' αυτό ο ευγνωχισμός είναι πνευματικός. Και ένας αναγεννημένος άνθρωπος έχει πνευματικό ευγνωχισμό. Τι σημαίνει ευγνωχίζομαι? Πεθαίνω προς τις ορμές του κόσμου και ζω προς τη βασιλεία του Θεού. Πεθαίνω προς την επιθυμία του κόσμου και ζω προς τη βασιλεία και στο σχέδιο. Είναι πνευματικός ευγνωχισμός. Γι' αυτό ο είναι το Χριστό θανατώνουν τη σάρκα, γιατί το αίμα του Ιησού κυλάει μέσα και το Άγιο Πνεύμα και να μπορούν να καταλάβουν το Θεό. Και το κάλεσμα είναι που κάνει τους ανθρώπους να έχουν μια θέση, το κάλεσμα. Και ο Θεός κάλεσε τον καθένα να έχει ένα ρόλο, το κάλεσμα. Όλα τα άλλα συμπληρώνουν το κάλεσμα. Αν κάποιος δεν έχει το κάλεσμα, έχει βρει κάποιον άλλο. Γι' αυτό σήμερα έχουμε στο κομμάτι του ψυχικού χριστιανισμού, έχουμε ανθρώπους να αξιοποιούνται τα φυσικά τους χαρίσματα. Που είναι και αυτά από το Θεό, αλλά είναι στην ψυχή στη σάρκα. Όταν όμως ακούσεις το πνεύμα, δεν αξιοποιείται το φυσικό σου χάρισμα, αξιοποιείται το πνευματικό σου χάρισμα που είναι στον εσωτερικό άνθρωπο. Γιατί πολλές φορές μπερδεύουν οι άνθρωποι τα ψυχικά χαρίσματα που είναι από το Θεό με τα πνευματικά. Και τα ψυχικά είναι από το Θεό, αλλά είναι ψυχικά, δεν είναι στο πνεύμα και στο κάλισμα. Που σημαίνει ο Θεός θέλει να μπούμε βαθιά στα Άγια των Αγίων με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και όσο μπαίνουμε βαθιά στα Άγια των Αγίων με το αίμα του Ιησού μπορούμε να καταλάβουμε το Θεό. Γιατί όταν ο αρχιερέας έμπαινε στα Άγια των Αγίων δεν υπήρχε σύγχυση. Καταλάβαινε καθαρά. Αν ήταν αμαρτωλός καταλάβαινε ότι είναι αμαρτωλός και τον έκρινε ο Θεός. Όταν μπαίνει στα Άγια των Αγίων καταλαβαίνεις αυτό που είναι και αυτό που δεν είναι. Όταν όμως δεν μπει στα Άγια των Αγίων δεν μπορείς να καταλάβεις βαθιά. Όταν είσαι στα Άγια, καταλαβαίνεις την ψυχή. Όταν μπεις στα Άγια των Αγίων, και πώς μπαίνεις στα Άγια των Αγίων, διαμέσου του
του αίματος του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τα Άγια, είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Να μας βάλει βαθιά στο καθαρό θέλημα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό είναι η εποχή της εβδομάδας των Αζήμων. Και αν δείτε και στην έξω, δείτε να δούλει κάθε ένας που θα φάει έζυμο ψωμί, θα θανατωθεί, ήταν εντολή θάνατος. Στους τελευταίους χρόνους, όποιος αποφασίσει να ζήσει με το έζυμο ψωμί, πεθαίνει. Θάνατο σημαίνει, πεθαίνει, χάνει το χρήσμα, χάνει την αποκάλυψη. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα θα οδηγήσει τους ανθρώπους στον Χριστό, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να φύγουν όλοι και να φάνε από το άζυμο ψωμί που είναι η αποκάλυψη και το δέντρο της ζωής που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αυτό ξέρω στον Κύριο. Έτσι να κρατήσουμε αυτά τα λόγια και να αφήσουμε τον Θεό να τα εργαστεί μέσα μας. Και να μπορέσουμε πραγματικά να αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί απλά στην καρδιά μας την αλήθεια. Δόξα στον Κύριο, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό ο Παύλος δεν είχε οικογένεια, ο Βαρνάβας δεν είχαν, οι βοηθοί του πιο πολύ δεν είχαν και άλλοι. Είναι σαν αντιφάσκη το Άγιο Πνεύμα. Δεν αντιφάσκη. Αυτούς τους έθεσε έτσι για να είναι παράδειγμα στην κοινωνία. Αυτούς τους χρησιμοποίησε έτσι γιατί τρέχανε. Δεν μπορούσαν να έχουν σπίτι. Μία ήταν εδώ, ήταν και τρέχανε. Που σημαίνει το Άγιο Πνεύμα έχει σοφία. Πώς να χρησιμοποιήσει τους ανθρώπους για τη δόξα, αλλά το κάλεσμα κάνει τη διαφορά σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Δόξα στον Κύριο, έτσι να κρατήσουμε αυτόν τον λόγο και να αφήσουμε το θέμα να τον εργαστεί στην καρδιά μας. Έτσι, δόξα στον Κύριο.